Europol που είναι ιδιαίτερα θετική για την ελληνική πλευρά, καθότι ουσιαστικά κλείνει η αξιολόγηση χωρίς ρητρώσιμα μέτρα στη βάση των ελληνικών προτάσεων που είχαν αναδεχθές. Και ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι αποτυπώνεται στην απόφαση αυτή ο οδικός χάρτης για την αναγκαία ελάφρυνση του χρέους, που είναι ένα μήνυμα θετικό τόσο ως προς τις αγορές και τους επενδυτές, όσο όμως και προς την ελληνική κοινωνία. Τους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα τα μεσαία και αδύναμα στρώματα που σήκωσαν μεγάλο βάρος όλο το προηγούμενο διάστημα και πιστεύω ότι δικαιούνται μια καλή είδηση. Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης και στις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αξία της αλληλεγγύης είναι νομίζω αναντικατάστατη και ιδιαίτερα σημαντική. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι ο οδικός χάρτης για την ελάφρυνση του χρέους είναι η αναγκαία ένδειξη αλληλεγγύης από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων σε έναν λαό που ταλαιπωρήθηκε, ίσως άδικα, και δικαιούται μιας θετικής είδησης και μιας θετικής εξέλιξης. Και θέλω τέλος να σας ευχαριστήσω και προσωπικά, διότι σε αυτή την δύσκολη διαδρομή υπερασπιστήκατε τις θέσεις σας βεβαίως και από τον δικό σας τον ιδιαίτερο ρόλο και την ανάγκη να παραμείνουμε σταθεροί στην αταλάντευτη διεκδίκηση αυτών των αξιών, αλλά και στην ανάγκη να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, την ελάφρυνση του χρέους και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Επικοινώνησα με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους ενημέρωσα, βεβαίως. Υπάρχουν λεπτομέρειες που θα καθορίσουν και τις τελικές αποφάσεις για το χρέος που θα παρθούν σε ένα επόμενο Eurogroup της 24ης του Μάη. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τότε θα μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε και να δώσουμε μια πληρέστερη εικόνα για μια πολύ θετική απόφαση για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία. Και όπως δήλωσα και στους πολιτικούς αρχηγούς, θα είμαι στη διάθεσή τους για περαιτέρω εξειδίκευση και ενημέρωση, όμως κυρίως για να ανοίξει και ένας ουσιαστικός διάλογος στον τόπο, πέρα από τις αντιπαραθέσεις που πάντοτε υπάρχουν, διαφορές, ένας διάλογος όμως με θετικό πρόσημο, γιατί θα κοιτάζουμε μπροστά σε ένα καλύτερο έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για την πρωτοβουλία. Η μέρα της Ευρώπης σήμερα και νομίζω ότι πέρα από την αλληλεγγύη αυτό που αποδεικνύει η Ελλάδα είναι ότι με πολύ μεγάλη ευσία στην ελληνική λαό, ξέρουμε όλοι αυτό, μένει αταλάντητη στην ευρωπαϊκή της πορεία. Και το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η αλληλεγγύη είναι ένδειξη και από την πλευρά των εταίρων μας ότι αναγνωρίζουν αυτή την απόφαση. Και θέλω να σας πω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η επίσκεψή σας εδώ γίνεται ύστερα από την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, το ξέρω δεν το ξεχνάτε, όπως δεν το ξεχνούν και οι πολιτικοί αρχηγοί, ότι η απόφαση, αυτή η στέρεη απόφαση, να μείνουμε στην Ευρώπη, το σκληρό πυρήνα στην Ευρωζώνη, είναι η κοινή απόφαση όλων των προευρωπαϊκών δυνάμεων που προσωπούνται στο Κοινοβούλιο, την έχουμε πάρει όλοι μαζί. Επικυρώθηκε από μια συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στις τελευταίες εκλογές. Και επομένως, παρά τις όποιες επιμέρους διαφορές, δικαιολογημένες άλλωστε σε όλα τα κράτη σημαίνουν αυτά, δικαιολογημένες διαφορές που πρέπει να τις σεβαστούν, παρά τις διαφορές αυτές, η απόφαση να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο συνεργίζεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και μια και μιλάμε για την ημέρα της Ευρώπης, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε την απόφαση τότε, θυμόμαστε όλοι, εσείς οι λογοηλικίες, είναι δύσκολο να θυμάστε, αλλά θυμόμαστε όλοι πόσο αμφισβητήθηκε αυτή η απόφαση. Σήμερα είναι η Ιωνία στο νόημα. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την απόφαση του ελληνικού λαού, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να συνεχίσει αυτή την πορεία μαζί με όλους τους εταίρους. Και πάλι σας ευχαριστώ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν την ενημέρωση του Προέδρου της